Μετά την απογοήτευση του περασμένου Απριλίου που είδαν την πόρτα εξόδου από τις υπηρεσίες που εργάζονταν κατά εκατοντάδες σε όλη την Ελλάδα, εργαζόμενοι σε δήμους όλης της χώρας επανέρχονται με ασφαλιστικά μέτρα για να διεκδικήσουν την εργασία τους. Η μία απόφαση μετά την άλλη είτε έρχεται να δικαιώσει είτε όχι αυτή την πρόθεση, με τελευταία αυτή του πρωτοδικείου Ρεθύμνου που αποφάσισε να εγκρίνει την παράταση εργασίας 4 δημοτικών υπαλλήλων στο Ηράκλειο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2024. Βγήκε άλλη μία θετική απόφαση την Παρασκευή στο πρωτοδικείο στο Ρέθυμνο, στο δικαστήριο στο Ρέθυμνο. Είναι 4 εργαζόμενοι, 2 διοικητικοί υπαλλήλοι του Δήμου Ηρακλείου, διοικητικών υπαλλήλων και 2 καθαρίστες εσωτερικών χώρων. Η απόφαση είναι πολύ καλή για όλους τους εργαζόμενους γενικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε ότι και άλλοι εργαζόμενοι, είναι βέβαια 4 εργαζόμενοι που έχουν προσφύγει, θα συνεχίζουν να προσφύγουν στα δικαστήρια, να το ξέρετε αυτό, ότι οι ανθρώποι προσπαθούν για το καλύτερο για τις υπηρεσίες. Σε αυτή της όλης της ιστορίας παίζει και η απόφαση του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μια απόφαση που την είδε η Πρόεδρος στο Ρέθυμνο ότι ήταν θετική και οι ανθρώποι πήραν προσωρινή μέχρι το Μάρτιο 2024. Αν και πρόκειται αριθμητικά τουλάχιστον για σταγόνα στον ωκεανό, είναι μια ακόμη απόφαση, όπως δήλωσε το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ Μιχάλης Καρασάβας, που δίνει αχτίδα φωτός, η οποία έρχεται να άρει την αδικία σε βάρος εργαζομένων που επί χρόνια έχουν συνεισφέρει στις υπηρεσίες και αναγκάστηκαν να μείνουν χωρίς εργασία σε μια νύχτα. Εκεί μου εργαζόμενοι προσφύγαμε με μένα μάρτυρα και με τους αντιδημάρχους μας στη Νεάπολη και δικαιωθήκαν 90 εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας, συνοδείοδο, καθαριστές και οδηγοί. Από εκεί και πέρα συνεχίστηκε αυτό το εξάμηνο, συνεχίστηκε είτε Ρέθυμνο, είτε Νεάπολη, είτε Ηράκλειο. Συνεχίστηκε αυτό και συνεχίζεται. Την ώρα που εκατοντάδες πρώην εργαζόμενοι στο Ηράκλειο και χιλιάδες σε όλη τη χώρα επιχειρούν να επιστρέψουν στην εργασία τους, οι ίδιες οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν αποδεκατιστεί. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εξυπηρέτηση του κοινού και όχι μόνο. Είναι αποδεκατισμένες από προσωπικό. Μην το κρύβουμε. Όλες τις υπηρεσίες. Σε άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το Πράσινο, όπως είναι η Τεχνική Υπηρεσία, είναι αποδεκατισμένες ένα 80 με 90%. Κοστίζει σε εργαζόμενους, υπηρεσίες και δήμους, αλλά πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, τόνισε ο κύριος Καρασάβας, που διευκρίνησε για μία ακόμη φορά ότι η πρόταση για σχέδιο νόμου που θα μοριοδοτεί εργαζόμενους με μια γενναία απόφαση για στελέχωση των δήμων με μόνιμο προσωπικό θα ήταν αυτή την ώρα η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Είναι το θέμα. Δεν είναι δημοτικό, είναι πολιτικό. Ξεκάθαροι είμαστε. Είναι πολιτικό. Τώρα ξαναλέμε, πρόταση νόμου. Και όταν λέω πρόταση νόμου, όχι πρόταση νόμου, ξέρεις κάτι, τους παίρνω όλους, μονιμοποιώ και τους βάζω σε υπηρεσία και δουλεύουν. Πρόταση νόμου και ζητάμε μοριοδότηση στους εργαζόμενους που δουλεύουν, γιατί έχουμε εργαζόμενους που δουλεύουν από 8 χρόνια, 5 χρόνια, 4 χρόνια, 2 χρόνια. Μοριοδότηση, μια πρόταση νόμου και να κάνουμε μοριοδότηση στους ανθρώπους αυτούς, αξιοκρατικά κριτήρια και με αξιοκρατικά κριτήρια και τη μοριοδότηση οι ανθρώποι να μονιμοποιηθούν.